Λοιπόν, μια σημαντική διάκριση της επιστημονικής ομάδας του ΤΕΙ Πύρου θα αναδείξουμε μέσα από το απογευματινό μαγκαζίνο. Συγκεκριμένα στον πρώτο πανελλήνιο διαγωνισμό καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας με την ονομασία Ιντεατρή, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διακρίθηκε επιστημονική ομάδα του ΤΕΙ Πύρου, αποτελούμενη από φοιτητές και συνεργάτες. Αξίζει να πω, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ότι στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν 200 ιδέες από όλη την Ελλάδα. Η ομάδα, αξιοποιώντας τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο πειραματικής αξιολόγησης πράσινων κατασκευών για κτίρια και με την υποστήριξη των υπεύθυνων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Πύρου, υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Φυτεμένες επιφάνειες για αστική χρήση», η οποία και διακρίθηκε. Θα μιλήσουμε τώρα με τον, και είναι μεγάλη χαρά για τιμή, με τον επίκουρο καθηγητή, τον κύριο Τσιρογιάννη, στο τμήμα τεχνολογίας και γεωπονίας του ΤΕΙ Πύρου, για να μας τα εξειδικεύσει και να μοιραστούμε μαζί τη χαρά και την περηφάνεια. Καλό απόγευμα, κύριε Τσιρογιάννη. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούω μια χαρά. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε έτσι να πούμε για αυτά που κάνουμε στο τμήμα μας. Όλη η ιδέα έχει ξεκινήσει με εδώ και πολλά χρόνια στο ΤΕΙ Πύρου, όπου έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία σχετικά με την υδροπονία. Μάλιστα. Η υδροπονία είναι ένα σύστημα καλλιέργειας χωρίς έδαφος, τεχνητό υπόστρωμα, και κυρίως συσχετίζεται με το να καλλιεργούμε εδόδημα, δηλαδή λαχανικά μες στο θερμοκήπιο ή φυτά τα οποία πάνε προς πώληση. Μάλιστα. Αφού αποκτήσαμε αρκετή εμπειρία σε αυτό, και επειδή το τμήμα είχε μια έτσι αρκετή, είχε προσανατολισμό προς την αρχιτεκτονική τοπίου, κάποια στιγμή πριν από δύο περίπου χρόνια σκεφτήκαμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο πράγματα και να βγάλουμε την υδροπονική κατασκευή εκτός θερμοκηπίου, να τη φυτέψουμε με φυτά τα οποία δεν πάνε πια για δρεπτά άνθη, για παράδειγμα, αλλά ούτε για χρήση εδόδημη, αλλά για, πώς θα το πω, για κήπος, για να κατασκευάσουμε ένα είδος κήπου, ο οποίος θα μπορεί να ακολουθεί επιφάνειες κτιρίων ή να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από αυτόν, όπως είναι μια πέργολα, και έτσι να δημιουργεί, για παράδειγμα, καλύτερο κλίμα. Η ιδέα αυτή είχε υποβληθεί στην αρχή στο Υπουργείο Παιδείας προς έγκριση για ανάπτυξη πειραματική. Έχαμε πάρει περίπου 85.000 ευρώ για να την αναπτύξουμε. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε στο δεύτερο χρόνο πειραμάτων. Έχουμε λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Στην πραγματικότητα έχουμε κατασκευές που δουλεύουν αυτή τη στιγμή. Μάλλον λεπτομέρειες μας έχουν μείνει. Και οι άνθρωποι που έχουν συμβάλει σε όλο αυτό και είναι νεότεροι από εμάς, είχαν την ιδέα να χρησιμοποιήσουν ό,τι μάθανε και ό,τι κάνανε και στις πτυχιακές τους για να υποβάλουν μια πρόταση στο διαγωνισμό αυτό του Ιδρύματος Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν πια ως μια επαγγελματική λύση. Όπως ξέρετε, είμαστε και σε μια εποχή που ο καθένας ίσως πρέπει να εφεύρει το επάγγελμά του, δηλαδή να σκεφτεί τελείως νέα πράγματα. Πολύ σωστό. Θα ήθελα λίγο, θα μας πείτε βεβαίως και για την επιτυχία και για την ομάδα, να μνημονεύσουμε βεβαίως, αν δεν έχετε δει, ναι, και τους μαθητές σας. Από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε και είναι θετικό, είναι ότι γενικότερα είναι ένα προϊόν έρευνας. Η χώρα μας δυστυχώς είναι ουραγός στον τομέα αυτό. Βέβαια, υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις καλή ώρα που δεν τις γνωρίζει και πολλοί κόσμος. Γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Τσιρογιάννη, ότι γενικότερα και το επόμενο ΕΣΠΑ, για να μιλήσω απλά, βασίζεται σε τέτοιες καινοτόμες ιδέες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να εκποιήσεις και για να πάρεις πόρους, θα πρέπει να προταθούν αντίστοιχες καινοτόμες ιδέες. Με διορθώνετε αν λέω κάτι λάθος. Δεν λέτε τίποτα λάθος. Είστε απόλυτα σωστός, υπό την έννοια ότι όλα τα καινούργια έργα, και μάλιστα στο πλαίσιο και των καινούριων ερευνητικών του Ορίζοντα 2014-20, όπως λέγεται, σχεδόν είναι αποτρεπτικό, μάλλον αποτρέπουν το να υποβάλεις οποιαδήποτε πρόταση αν δεν συμμετέχουν μέσα επιχειρήσεις ή αν δεν υπάρχει επιχειρηματική προοπτική. Δηλαδή, κατά βάση, σε ένα μεγάλο επίπεδο, χωρίς να λέμε ότι η βασική έρευνα δεν είναι απαραίτητη, είναι πάντα, αλλά τα περισσότερα χρήματα θα δοθούν πια σε ιδέες που μπορεί να λειτουργήσουν. Τέρμα δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, η έρευνα για την έρευνα και χρηματοδότηση έρευνας που μπορεί να φέρει θέσεις εργασίας και να πάει μπροστά τη χώρα μας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό, και νομίζω ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά στο ΤΕΙ Πύρου όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Κάτω βεβαίως πάντα από αντίξιο συνθήκες, θέλω να πιστεύω, δυστυχώς, γιατί εντάξει, στη χώρα αυτή είμαστε κάτω από μια μνημονιακή ομπρέλα και θα είμαστε και πολλά χρόνια, φοβάμαι, ακόμα.
Κοιτάξτε, καταρχήν κάνουμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Mm-hmm. Το καλή, ευτυχώς έρχονται κάποια πράγματα που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Για να γίνουν πράγματα, τελικά αποδεικνύεται ότι πρέπει να δουλέψει σκληρά και να είσαι σχεδόν όλη την ώρα και κάθε μέρα στο χώρο εργασίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που είναι ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης, δεν είναι μια απλή δημόσια υπηρεσία. Πρόκειται για οργανισμούς όπου οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να πάνε εκεί και κυρίως το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι φοιτητές, δεν αναγκάστηκαν από κανένα να πάνε εκεί, το επέλεξαν, πρέπει να κουβαλάνε ένα είδος τρέλας, μια διάθεση για δουλειά παραπάνω από το κοινό. Mm-hmm. Και βεβαίως, απ' την άλλη, πάλι έχετε δει και ότι το περιβάλλον είναι σκληρό, γιατί σε μια εποχή που βρισκόμαστε τώρα, στην εποχή μάλλον που βρισκόμαστε τώρα, η χρηματοδότηση που παλιότερα ήταν εύκολη και κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό έχει εκλείψει και θα πρέπει κάποιος να φέρει λεφτά στο ίδρυμα. Αυτό είναι κάτι γνωστό εδώ και χρόνια σε όλες τις άλλες κοινωνίες. Mm-hmm. Και για παράδειγμα μετρούσε για να ανέβει στην ιεραρχία το πόσα χρήματα έφερε στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Σε εμάς δεν μετρούσε αυτό ποτέ. Γιατί είναι ένα είδος, όπως να το κάνουμε, αντικειμενικού κριτηρίου. Βεβαίωτατα. Δεν είμαι υπέρ του να γίνουν τα πανεπιστήμια τα ΤΕΗ επιχειρήσεις. Εντάξει, προς Θεού μην παρεξηγηθώ mm-hmm. γι' αυτό. Είμαι υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά είμαι υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου που εργάζεται σκληρά. Σωστό. Πολύ σωστό. Και νομίζω ότι αυτό το πρότυπο ακολουθείται και στο εξωτερικό, νομίζω, και αυτά τα καλά μπορούμε να τα φέρουμε και εδώ. Εμείς κρατάμε πάντως την διάθεση για σκληρή δουλειά και νομίζω ότι όποιος δουλεύει και όποιος μελετά ανταμείβεται. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε την ομάδα όπου θέλω τα κατάφερε και διακρίθηκε. Να σας πω την ομάδα και θέλω να σας πω και ένα λεπτό για να σας πω κάτι ακόμα. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καταρχήν η ομάδα επικεφαλής ήταν η κυρία Λαμπράκη η Ελένη, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια πια, έχει τελειώσει στο ΤΕΗ και ασχολείται και κάθε μέρα και από το πρωί μέχρι το βράδυ με την υδροπονική πέργολα. Τελειώνει τις λεπτομέρειες. Είναι ο κύριος Παπαθανασίου Γιάννης, από φοιτός μας. Δεν έχει πάρει ακόμα το πτυχίο του, αλλά έχει τελειώσει τις υποχρεώσεις του. Η κυρία Κατσουλάκου Κρέστα είναι λίγα μαθήματα να τελειώσει. Ο κύριος Μπουραντάς Χρήστος είναι αρχιτέκτονας με καταγωγή από την Άρτα και συνεργάζεται μαζί μας σε θέματα σχεδιασμού κατασκευών, σε διάφορα έργα που έχουμε. Και η Δεσποινίδα Μυρτό Σάβα, πολιτικός μηχανικός, φοιτήτρια, η οποία μας έχει δώσει λύσεις σε πράγματα που χρειαζόμασταν σχετικά με κατασκευές. Ακόμα στην ομάδα αυτά συνεργάζεται και ένας μηχανικός, ο οποίος λέγεται Τσούτσης Χρήστος, είναι από την Πρέβεζα. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια κατασκευή και χρειάζεται να αντέχει και να μην πέσει και σε κανένα κεφάλι. Οπότε γεωπόνοι κάνουμε πολλά πράγματα, δεν τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν σταματάμε να ξεχνάμε από αυτό το οποίο ξεκινήσαμε. Το θερμοκήπιο, το υδροπονικό, συνεχίζει να λειτουργεί. Και αυτή την περίοδο έχουμε την τύχη να έχουμε πάρει και μια χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ώστε να κάνουμε ένα εντατικό κύκλο μαθημάτων το Σεπτέμβρη. Έχει βγει σχετική ανακοίνωση mm-hmm. στους δικτυακούς τόπους του ΤΕΗ και στη Νέα Γενιά για 20 άτομα. Θα φέρουμε καθηγητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και επιχειρηματίες των θερμοκηπίων και της υδροπονίας, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει και παραγωγική δυνατότητα για αυτού του είδους την καλλιέργεια στην περιοχή μας. Μάλιστα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε και χαιρόμαστε που τα ακούμε γιατί τα μαθαίνουμε και εμείς. Νομίζω ότι και πρόσφατα είχατε και μία συνάντηση, νομίζω, η διοίκηση του ΤΕΗ Πύρου με το επιμελητήριο της Άρτας, ώστε το ΤΕΗ να προσφέρει τεχνογνωσία και αξιοποίηση, μάλιστα, μελέτες για τα αρδευτικά του κάμπου, την καλλιέργεια της ελιάς και τη βελτίωση των εγωπροβατροφικών φυλών, όπως διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου. Βλέπουμε λοιπόν, και θέλω πάλι να το επισημάνουμε αυτό, κύριε Τσιρογιάννη, ότι πλέον είναι ουσιαστική η συνεργασία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για να βοηθάει βεβαίως, για να βελτιώνονται κάποια παιδεία και στον πρωτογενή τομέα, που πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι ο πόλος ανάπτυξης και η κινητήριος δύναμη για να βγούμε και από το οικονομικό τέλμα και την ύφεση στην οποία βρισκόμαστε. Και έχουμε και πάρα πολλές προοπτικές εδώ στην Ήπειρο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν να πω ότι είστε δαιμόνοι εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί και εγώ σήμερα το πρωί τα έμαθα αυτά για το επιμελητήριο. Στο ένα έργο από αυτά, σχετικά με την άρδευση, είμαι εγώ υπεύθυνος. Mm-hmm. Σχετικά με τη ζωική παραγωγή, γίνεται πάρα πολύ δουλειά στο ΤΕΗ Πύρου. Είναι ο κύριος Σκούφος και όλοι οι άλλοι καθηγητές που είναι στο τμήμα, στην κατεύθυνση πια ζωικής παραγωγής.
πάρα πολύ δραστήριοι και έχουν και το, και το μεγάλο πλεονέκτημα ότι παίζουν μέσα στο γήπεδό τους, γιατί η ζωική παραγωγή είναι πάρα πολύ σημαντικός τομέας στην Ήπειρο, άρα γύρω τους βρίσκονται πάρα πολλές επιχειρήσεις που τους έχουν άμεσα ανάγκη. Mm-hmm. Εμείς, μην ξεχνάτε, κάνουμε κάτι το οποίο στην τοπική κοινωνία δεν έχει πολλά ερίσματα. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε την προσπάθειά μας. Τι εννοείται, κύριε Τσιρογιάννη, διευκρινίστε το λίγο. Τι εννοείται, δεν έχει πολλά. Θέλω να πω ότι όπως και να το κάνουμε, τα θερμοκήπια και η υδροπονία και η αρχιτεκτονική τοπίου είναι κάτι σχετικά πιο εξωτικό για τη δική μας περιοχή. Η ζωική παραγωγή από την άλλη είναι κάτι καθημερινό πολύ σημαντικό. Όμως όλοι προσπαθούμε και έχουμε τη θέση μας στον κόσμο αυτό και στην ανάπτυξη της περιοχής μας, γιατί αργά ή γρήγορα μπορεί και τα θερμοκήπια να γίνουν μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης από την έννοια, για παράδειγμα, υπάρχει το γεωθερμικό πεδίο στις Οικές στην Άρτα, όπου έχουν υποβληθεί πολλές προτάσεις να γίνουν θερμοκήπια. Η Πρέβεζα είναι μια περιοχή με θερμοκήπια που δυστυχώς όμως έχει μείνει τεχνολογικά πίσω. Άρα αυτά τα πράγματα υπάρχουν στην περιοχή μας, απλά πρέπει να συνδεθούμε όσο περισσότερο γίνεται με την κοινωνία, με τις πραγματικές της ανάγκες και να μην είμαστε αποκομμένοι. Να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να είναι για σας αφελέστατη. Όταν εννοείται είμαστε αποκομμένοι, ποιος είναι αυτός ο σύνδεσμος όπου θα πρέπει, δηλαδή για παράδειγμα αν κάποιοι που μας ακούνε και έχουν θερμοκήπια, δεν πρέπει οι ίδιοι να αναζητήσουν τους νέους τρόπους και την νέα τεχνολογία πάνω σε αυτά τα θέματα? Η ευθύνη σε πρώτη φάση είναι δική μας, το ΤΕΗ. Κοιτάξτε, ο κάθε παραγωγός έχει να λύσει τόσα προβλήματα καθημερινά που το τελευταίο που έρχεται στο μυαλό του είναι πώς θα έρθει και μέχρι το ΤΕΗ Πύρου να λύσει το πρόβλημά του. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να βγαίνουμε προς την κοινωνία. Κάνουμε κάθε προσπάθεια γι' αυτό, πιστέψτε μας. Δηλαδή, όταν κάνουμε ημερίδες, θέλουμε προσκλήσεις, προσπαθούμε να βγαίνουμε στην τηλεόραση, ό,τι μπορούμε. Θα επιμείνουμε σε αυτό και πιστεύω ότι σιγά-σιγά, κερδίζοντας έναν-έναν ή και κάποιες σημαντικές ομάδες, όπως για παράδειγμα οι νέοι αγρότες της Πρέβεζας, ο κύριος Ζαβανός, έρχονται σε κάθε μας πρόσκληση. Βεβαίως. Και είναι δυναμικοί. Και πιστεύω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Πάμε σε μια περίοδο που το ΤΕΗ γίνεται πιο εξωστρεφές. Θα φανεί αυτό κάθε χρόνο και περισσότερο και έτσι θα αποκτήσουμε και έτσι αυτή την επικοινωνία που θέλουμε. Η συνεργασία, η πρόσφατη αυτή, η πιο έντονη συνεργασία, γιατί πάντα συνεργαζόμαστε με το επιμελητήριο με την ΆΡΤΑ, mm-hmm. είναι και αυτό ο κρίκος αυτής της αλυσίδας. Και της εξωστρέφειας είπατε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσιρογιάννη. Επειδή εμείς περισσότερο έχουμε αυτή την εικόνα και την είδαμε να έχει ταλαιπωρηθεί και το ΤΕΗ Πύρου όσον αφορά και το προσωπικό και όλη αυτή τη διαδικασία της κινητικότητας, πιστεύετε ότι το κράτος δείχνει την ανησυχία του, ενδιαφέρεται να ενισχύσει αυτούς τους τομείς ή απλά διαχειρίζεται αριθμούς και κονδύλια απλά μόνο και μόνο για να λέμε ότι συνεχίζουν τη λειτουργία τους κάποια ιδρύματα και πανεπιστημιακά και τεχνολογικά αντίστοιχα? Τώρα θα ακουστώ πάρα πολύ αιρετικός, αλλά πιστεύω ότι το κράτος δεν έχει ξεκαθαρίσει την άποψή του σχετικά με το τι θέλει με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σαν το δικό μας. Πρέπει όμως να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά το πόσο είναι απαραίτητα σε περιοχές που είναι αγροτικές, όπως και να το κάνουμε, και ότι μέσα από την ενίσχυσή τους μόνο ανάπτυξη μπορεί να πετύχει. Πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Ναι, ίσως πρέπει κάποιους που είναι στις κεντρικές επιλογές και στις καρέκλες εκεί, ξέρετε, να τους βοηθήσουμε εμείς να το καταλάβουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ο πρόεδρος του Πύρου κάνει 2-3 ταξίδια το μήνα για να το αποδείξει. Για να υπογραμμίσει το αυτονόητο πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς. Αλλά και εμείς πρέπει από πίσω να εργαζόμαστε, όπως σας είπα, όσο σκληρότερα γίνεται, για να δώσουμε τη σωστή βάση για να αποδειχτεί το αυτονόητο. Μάλιστα. Νομίζω πάντως ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί πρέπει μέσα σε αυτή τον κυκαιώνα δυσάρεστων ειδήσεων γενικότερα και πάλι αναδεικνύεται η ελπίδα μέσα από όλα αυτά. Και θέλω έτσι να στείλουμε και ένα μήνυμα στην κοινωνία, διότι πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μυαλά και στην ευρύτερη περιοχή όπου μπορούν να δώσουν λύσεις και νομίζω, το είπατε κι εσείς, ότι η επόμενη σελίδα, η επόμενη μέρα είναι και η καινοτομία, είναι η εξειδίκευση σε κάποια πράγματα. Και βεβαίως πρέπει λίγο να αλλάξουμε και εμείς την νοοτροπία του, να τα περιμένουμε και όλα ίσως από το κράτος. Μια άλλη λογική που είχαμε τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Απολύτως είναι έτσι. Είναι σίγουρο ότι στην περιοχή μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα καλοί επιστήμονες. Το ανακαλύπτουμε κάθε μέρα και πολλές φορές μας κάνει και έκπληξη. Δηλαδή λέμε, υπήρχε ένας τέτοιος άνθρωπος, ας πούμε στην Άρτα ή στα Γιάννενα, που μας λύνει το πρόβλημα, και όμως υπάρχουν, αποδεικνύεται
ότι υπάρχουν. Το ιδρύματα πάλι σαν το ΤΕΙ Υπήρου, φέρνοντας έργα, μπορούν να απασχολήσουν τέτοιους ανθρώπους. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι, αν καταλήξουν, και το εννοώ αυτό σε ένα επίπεδο, στο να είναι δημόσιοι υπάλληλοι απλοί ή να κάνουν πάρα πολύ απλές δουλειές ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χάνονται. Δεν προσφέρουν αυτό που έχουν ως δυναμικό. Επομένως, υπάρχει και εδώ πέρα μια μεγάλη ευθύνη να κινηθούμε, να φέρνουμε έργα και να τα πάμε καλά. Εγώ, για παράδειγμα, τα τελευταία 2 χρόνια έχω την τύχη να πλαισιώνω από συνεργάτες οι οποίοι, αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα κάναμε τίποτα. Το κλασικό παράδειγμα, έτσι που λέμε, μια και είμαστε και σε περίοδο ποδοσφαιρική, είναι ότι και μόνος του ο Μέση να παίξει ενάντια στον Σκουφά Κομποτίου, που είναι η περιοχή που μένω, θα χάσει, παρόλο που είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Οι ομάδες θα κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν άνθρωποι για να στελεχώσουν ομάδες. Πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να παίξουν. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο σύνθημα με το οποίο θα κλείσουμε τη συζήτησή μας. Εμείς εδώ, σαν ένας νέος ενημερωτικός σταθμός, έχουμε γενικότερα, ο κύριος Καζαντζίδης έχει και μια εκπομπή που θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν για τον πρωτογενή τομέα, για την αγροτική παραγωγή. Θέλουμε επικοινωνιακά να ερεθίζουμε την κοινωνία που μας ακούει και να βλέπουμε ότι τελικά υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα που μας κάνει περήφανους μέσα από αυτή τη δουλειά που λέτε, τη σκληρή, και που μπορεί να μην προβάλλεται τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία, εντάξει, τους αρέσει περισσότερο και η τρομολαγνία και οι δυσάρεσες ειδήσεις. Και αυτός ήταν ο σκοπός της φιλοξενίας μας σήμερα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί πραγματικά θέλουμε να προβάλλουμε και τις δράσεις του ΤΕΙ Υπήρου, που κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που αποτελώ μέρος αυτής της δικής σας καλής προσπάθειας, που τη θεωρώ και αυτή κρίκο για να πάμε πιο μπροστά. Κύριε Τσιρογιάννη, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση ότι τώρα είστε σε διακοπές ή ξεκινάτε πάλι από την νέα σεζόν, για πείτε το μας. Αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου ένα βιβλίο που λέγεται «Διαπνοή των φυτών θερμοκηπίου». Έχω να λύσω ένα ζήτημα με κάτι συνεργάτες μου δύσκολο και σε μία ώρα θα είμαι περίπου πάλι στο ΤΕΙ. Οπότε, λοιπόν, δουλειά και σκληρή δουλειά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν διαμαρτύρομαι, περνάω καλά, να ξέρετε. Α, σημαντικό. Αυτό λέω και εγώ μερικές φορές. Δεν διαμαρτύρομαι δουλειά, αλλά όταν κάνουμε κάτι που αγαπάμε. Είναι αυτό μας δημιουργεί. Ένα πολύ κλασικό ρητό, μπορεί να φανώ λίγο κοινότυπος να το πω, αλλά όποιος του αρέσει αυτό που κάνει, δεν εργάζεται ούτε μία ώρα. Απλά περνάει καλά. Πολύ, πολύ σωστό, και μερικές φορές τραβάτε με ξεκλαίω στο παράπονο ότι δεν προλαβαίνω για άλλα, για να δικαιολογηθούμε. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κύριε Τσιρογιάννη, χάρηκα πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας και θα είμαστε σε επικοινωνία.